Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είπαμε να έρθει ένα νομοσχέδιο σκούπα που να αντιμετωπίζει ζητήματα έκτακτα. Το θέμα το πώς θα οργανωθεί ο εμβολιασμός ήταν τόσο έκτακτο ζήτημα που ήρθε στις 7 η ώρα. Εκτός και αν η κυβέρνηση νομοθετεί πρόχειρα και είναι πρόχειρη όσον αφορά την αντιμετώπιση του εμβολιασμού. Γιατί υπήρχαν σχέδια, υπήρχαν συζητήσεις. Δεν μπορεί να έρχεται 9 η ώρα 22 άρθρα για το πώς θα οργανωθεί ο εμβολιασμός. Είναι απαράδεκτο, είναι που κλείνει η διαδικασία. Τώρα τα βρήκατε αυτά, κύριε Υπουργέ. Τώρα σας ήρθε η έμπνευση. Είναι δυνατόν να τα φέρνετε 7 η ώρα. Και κύριε Πέτσα, σε συγγνώμη, δεν είχατε τίποτα άλλο. Όλο το προηγούμενο διάστημα αντιφέρετε και εσείς 7 η ώρα την τροπολογία σας για το πώς θα διαμορφωθεί ο χώρος της διαφήμισης. Δεν μπορούσατε νωρίτερα. Τι σας κόλλιε. Ποιο ήταν το εμπόδιο που είχατε. Όλο αυτό το διάστημα να φέρετε συγκεκριμένη τροπολογία. Να μπορέσουμε να τη μελετήσουμε. Δεν είναι δυνατόν λίγο πριν κλείσει η διαδικασία. Είναι απαράδεκτες μεθοδεύσεις αυτές οι οποίες γίνονται. Γιατί ακριβώς δεν μπορούμε να συζητήσουμε συγκεκριμένα σε αυτά τα θέματα.